μπασκετάκι της Θεσσαλονίκης, του μπασκετάκι ευρύτερα. Δεν ευρύτερα, είναι ναι, 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 είμαστε μια μεγάλη οικογένεια. Λοιπόν, Γιώργος Σαρφιώτης. Και ο Στέλιος ο Παρθενάκης, ο πολύ αγαπημένος. Καλησπέρα. Και καλή βραδιά. Και καλή βραδιά. Εδώ θα μιλήσουμε για την Winter Development League, Στέλιο. Ναι. Πολύ βελτιωμένη, πολύ ανανεωμένη, πάρα πολλές ομάδες. Πολλές ομάδες, ναι. Βλέπω 43 ομάδες στο σύνολο, 44 με διορθώνεις. Ναι. Και 4 όμιλοι οι οποίοι βγάζουν φωτιά. Πραγματικά. Βλέπω να προπορεύονται από τον 4ο οι Jackals, από το 3ο οι Zero Pointers, από το 2ο οι Sugar Daddies και. Ακριβώς. Οι Μπασκετόσαυροι. Με τους οποίους να σου πω την αλήθεια, όταν διάβασα το όνομά τους, ξεράθηκα στα γέλια. Εγώ νομίζω ότι ξεραίνε στα γέλια και με έκανε και εμένα να γελάς πάρα πολύ για τις παντόφλες. Τρως παντόφλα. Είναι τον Νίκο τον Ιούτα. Είναι πραγματικά έτσι η επινόηση των ονομάτων, των ομάδων σε όλες τις κατηγορίες. Έτσι, πολύ ωραίο ρεπορτάζ για μια άλλη έτσι, στιγμή. Ναι, ναι, ναι. Τι έχουμε να πούμε μετά από πόσους, ένα μήνα και. Ναι, ναι, ναι. Ναι, ναι, γεμάτες δράσεις. Για το κύπελο είχαμε μιλήσει, τώρα θα μιλήσουμε για development. Ωραία. Θα έχουμε και άλλα podcast. Φυσικά, ναι, ναι, για κάθε κατηγορία θα υπάρχει και το ανάλογο podcast. Τι βλέπεις τώρα? Βλέπω πολύ ωραίες ομάδες, ναι. Έτσι πολύ ωραία ονόματα παιχνιδιάρικα, πολύ ενδιαφέρουσες προσωπικότητες, αν μη τι άλλο. Πάρα πολύ πράγμα. Εμείς να πούμε λίγο έτσι μια μικρή σούμα ότι από κάθε όμιλο προκρίνονται για τα play-off οι 8 πρώτες ομάδες σε Στέλιο. Και έχει διπλούς αγώνες μετά στη φάση των 16. Εντάξει, να πούμε ότι από, από τη στιγμή που κάθε όμιλος έχει έως 11 ομάδες με 10, έχουν πιθανότητες όλες οι ομάδες μέχρι τελευταία στιγμή να είναι στην προνομιούχο οκτάδα. Αυτό θα πρέπει να το ακριβώς. Πούμε. Άρα έχει και ένα παραπάνω κίνητρο, ωραία. Θα πρέπει και οι ομάδες να προσέξουν πολύ φυσικά το δικαίωμα συμμετοχής των παικτών, να ξέρουν δηλαδή τι γίνεται. Υπάρχουν συγκεκριμένοι κανόνες, συγκεκριμένες καταστάσεις οι οποίες πρέπει να πληρούνται και ακριβώς. Νομίζω ότι για όλα τα πρωταθλήματα τα οποία πρέπει να έχουν ισότητα και ισονομία, οι κανόνες είναι απαραίτητοι. Δηλαδή, μην ξεγελιόμαστε από το γεγονός ότι το μπασκετάκι μπορεί να είναι ένα ερασιτεχνικό με ερασιτεχνές παίκτες, αν και πολλοί παίκτες έχουν μεγάλη εμπειρία, αλλά οι κανόνες είναι κανόνες και πρέπει να είναι σεβαστοί. Mm-hmm. Έτσι ακριβώς. Και θα παίξουν μεγάλο ρόλο σίγουρα. Πολλές ομάδες τι κάνουν, Στέλιο, και με αυτό είναι που έχει πολύ φάση. Βάζουν ένα παίκτη μόνο για ένα λεπτό, ναι, να πάρει το δικαίωμα συμμετοχής, okay, που πολύ καλά κάνουν, ωραία, και μετά τον προστατεύουν κιόλας. Καλά, πολλές φορές θέλει τρόπο, δεν θέλει κόπο. Ακριβώς. Αυτό όμως πολλές φορές λειτουργεί, το ξέρουμε και σε πολύ υψηλότερο επίπεδο αυτό το πράγμα, δηλαδή, ειδικά στις ομάδες. Δηλαδή, δεν χτίζεται η χημεία. Δεν χτίζεται η χημεία, ναι. Όταν βάζει ένα παίκτη μόνο για ένα λεπτό, ναι, όσο και ο καλύτερος παίκτης του κόσμου να είναι, που λέει ο λόγος. Άμα τώρα ο άνθρωπος παίζει μόνο ένα λεπτό, δεν την ξέρει καλά την ομάδα. Να πούμε βέβαια ότι πολλές από τις ομάδες που συμμετέχουν στην development, παραδείγματος χάρη, θα μπορούσαν να είναι στη Master ή και τούμπαλιν. Δηλαδή, μερικές φορές βλέπουμε κάποια παιχνίδια τα οποία λες, α, αυτό είναι Master, είναι development, αλλά οι διαφορές πολλές φορές είναι μικρές. Mm-hmm. Γιατί υπάρχουν κάποιες προσθήκες, υπάρχουν μια σειρά ομάδων που έχουν μεγαλύτερη ικανότητα παιχτών, ατομική, μεγαλύτερη χημεία. Οπότε αυτό ξέρεις λίγο, δίνει και νέο ενδιαφέρον στη ροή των αγώνων. Ακριβώς. Και έχουμε δει και στο κύπελλο στέλνει ομάδες της development να κερδίζουν ομάδες της Master. Ισχύει. Και έχουν γίνει αρκετές φορές μέχρι στιγμής. Ξεχωρίζεις κάτι ως τώρα, εκτός από την κατάταξη των ομάδων που δίνουν μια έτσι εικόνα για τις αξίες τους? Ξεχωρίζω πολύ δυνατές μονομαχίες, αγώνες να κρίνονται στους πόντους πραγματικά, όπως, ναι, το μπασκετόσαυρο με τους All Stars, αν θυμάμαι καλά, που κρίθηκε στους δύο πόντους, ωραία, το συγκεκριμένο match. Βλέπω δηλαδή ήδη μεγάλα ντέρμπι απέναντι στις ομάδες, μεγάλες μονομαχίες για το ποιος θα ανελιχθεί στην κατάταξη, θα βγει πιο ψηλά. Ναι. Όπως η Καμτζίδα Λίζαρτς, σαν άλλες αύριες που ανελήφθηκαν. Ναι, 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 ναι. Ανελήφθηκαν κερδίζοντας τους Σιβίριανς. Νομίζω ότι πολλές φορές κάποιο ρόλο παίζουν και κάποιες απουσίες, κάποιες προσθήκες της τελευταία, ναι, στιγμής. Και μην ξεχνάμε βέβαια ότι και οι παίχτες οι οποίοι συμμετέχουν σε όλες τις ομάδες είναι και επαγγελματίες, είναι οικογενειάρχες, μπορούν να κάνουν και τραυματισμό. Πολλές φορές μάλιστα τυχαίνει να βλέπω παίχτες οι οποίοι τραυματίζονται. Και ξέρεις, επειδή είμαστε και στην κάμερα παράλληλα με το σπικάρισμα, οι αντιδράσεις σε κάποιες φάσεις, δηλαδή είναι λες ρε παιδί μου, λες και μακριά από εμάς, πάθανε κάτι πολύ σοβαρό και μετά από λίγο τους βλέπεις να χαμογελάνε, τους βλέπεις να κάνουν χαβαλέ. Έχει και ωραίες στιγμές η κατηγορία. Καμιά φορά θέλω να κεντρήσουν και την προσοχή του διαιτητή. Σίγουρα. Τα πράγματα έχουν το σκοπό. Οι ρεφ όμως δεν χαμπαριάζουν και πολλά. Ναι, ναι, δεν σηκώνουν μία φύγει στο σπαθί τους. Έχει φύγει το πι. Και μάλιστα τώρα τους δίνεται και η δυνατότητα να κάνουν μια προειδοποίηση. Και νομίζω ότι είναι μια ωραία κίνηση και φυσικά όχι μόνο το μπασκετάκι και σε όλα τα πρωταθλήματα αεραστηνικά επαγγελματικά. Τα οποία τον άλλο λίγο τον κάνει, σου λέει εδώ πέρα τώρα. Όπα. Γιατί ξέρει, άμα είναι και η διαφορά κοντά. Άμα είναι στον πόντο, δίνεις μια βολή και δίνεις και την μπάλα κατοχή. Ναι. Δηλαδή μπορεί να φτάσεις και μάξιμο 4 πόντων. Ναι. Είναι ζημιά για ένα μάτς το οποίο κολλάει, κυλάει σε μια ροή πόντο με πόντο. Ακριβώς.
Θες να πάρουμε μία-μία τις κατηγορίες. Ναι, 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 πάμε λίγο να τις δούμε. Πάμε λίγο να τις δούμε. Οι αγαπημένοι σου μπασκετόσαυροι. Μπασκετόσαυροι. Ναι, ναι, ναι. Καλά, δεν τους επέλεξα τυχαία. Και οι Sugar Dads βέβαια και οι. Του Zero Points δεν τους έχω δει πάρα πολύ. Τζάκαλ και αυτή η μεγάλα τζακάλια. Ναι, όχι τζακάλια. Να σου πω ότι οι μπασκετόσαυροι, για να σταθούμε λίγο στους μπασκετόσαυρους, είναι μια ομάδα που είναι χρόνια στο μπασκετάκι. Okay. Έχουν αλλάξει αρκετά άφημοι κατά καιρούς. Δηλαδή έχουν γίνει και Monsters. Ακριβώς. Είχανε. Δεν είχανε. Ναι. Φαντάζομαι μήπως είχανε χρέη γι' αυτό υποβιβάστηκαν το development. Κοίτα, υπάρχει μια υποψία και περί αυτού, αλλά. Μήπως αλλάξαμε το ηχικό κεφάλαιο, μήπως ο μεγαλομέτωχος. Ναι, ναι, ναι. Απατεώνας. Κοίτα, εγώ βλέπω 6 στα 6 οι μπασκετόσαυροι, οπότε ναι. Αυτό λέει κάτι. Η Salonika All Stars και αυτοί οι ωραίοι τύποι και με ναι. Εμπειρία 5-2, Πολύχνει 5 Goat 5-2. Μπάλοξ 5-1, Salonika ναι. Titans βλέπεις 5-0, Salonix 4-2, τους έψαχνα στην αρχή να γράψω το άρθρο και δεν μπορούσα, δεν είχα δει ότι είναι Salonix κατά ναι. Το New York Knicks. Ναι. Ωραία, έχουμε εδώ πέρα μία τεχνική παρέμβαση. Ναι, ναι, ναι. Αναγκαία. Ευχαριστούμε τον Γεράσιμο. Ναι. Ολάντο Τράτζικ, Σαλόνικα 3-3, No Name 2-5. No Name ναι. Δεν είναι με την. Που εμφανίστηκαν με τις. Ναι, με τις μάσκες. Ακριβώς. Έχουμε λίγο. Πώς το λέγανε το Casa La Fame. Όχι το Casa La Fame. La Casa de Papel. Δεν τα Casa de Papel. La Casa de Papel. Το Casa La Fame ήταν ένα από τα πιο ωραία κέντρα στη δικιά μου εποχή γιατί στις πιτσιρικάδες. Τα μπέρδεψα λίγο. Αλλά Casa de Papel, ναι, έχουμε δηλαδή λίγο μαφία εδώ πέρα. Πανικός BC, δυνατή. Αυτοί φέρουν τον πανικό κάθε φορά. Φέρνουν τον πανικό. Ναι, ναι, το είπα. Το είπα και σε μια μετάδοση μέσα στην εβδομάδα. Λέω τελικά οι αντίπαλοι του πανικού δεν πάθαν πανικό και αντέδρασαν. Κάνουμε και λίγο τους λεξιπλάστες στην ομάδα μας. Με τον Πανικάρα. Tegrity Farms στη φάση. Η Tegrity Farms, εγώ δεν το ήξερα, μου το είπαν μετά, είναι ένα αστείο μέσα από το South Park. Από μια ναι. Σειρά. Δεν ξέρω. Όχι, δεν ξέρω. Είναι κλασικές Αμερικανιές. Αμερικανιές, ναι, ναι. Που παίζουν κάποια παιδιά, ας πούμε, πολύ μικρά σε ηλικία, με σκυλιά να μιλάνε. Α, ναι, ναι. Ναι, ναι. Λίγο... Έχουν ναι. Πολλά, έτσι, πώς να το πω, πολλές. Περιπτώσεις που έχουν επιλέξει τα ονόματα ή το story της ονομασίας της κάθε ομάδας ναι, είναι και αυτό ναι, πολύ ναι. Ωραίο. Και τελευταίοι οι SKG ναι. Sonics. Έχουν μηδενισμό. Έχουν μηδενισμό. Θα είναι πλέον. Πάμε παρακάτω. Ναι, ναι, ναι. Για τους άλλους σιγά σιγά και μετά. Ναι, ξεκίνα οι Sugar Daddies. Οι Sugar Daddies, οι Ζαχαρένιοι Παπάδες. Ζαχαρένιοι Παπάδες, ναι. Και αυτή χρόνια στο κουρμπέτι. Εδώ πέρα έχω να κάνω από ένα παρασκήνιο. Sugar Daddies, αλλά ελάχιστοι από τους Sugar Daddies είναι Παπάδες. Έχουν όμως την Τζαλή, ας πούμε, ο Τζαλής ο Γιάννης που τον ξέρω κιόλας είναι φιλαράκι, είναι πατέρας. Είναι πατέρας, αλλά είναι και λίγο μούφα. Δεν είναι πολύ ντάντης, εκτός αν εννοούν ότι είναι αλλιώς sugar ντάντης, if you know what I mean. Ναι, 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 ναι. Εντάξει, κάνουμε και λίγο χαβάλα. Θα μπορούσε να ήταν και ντάντη cool. Super ντάντη cool, ναι. Ή μπορεί να είναι και future sugar ντάντης, μελλοντικοί πατέρες. Σωστός. Οπότε το πιάνουμε έτσι. Μπορεί να ήταν στην παρένθεση και να το παραλείψανε. Σου λέει άστο καλύτερα. Οι οποίοι έχουν 5 στα 5, οδηγούν τον όμιλο. Και με πολύ καλές νίκες. Έχουν κερδίσει με τον Πυράκι Μπάκς. Ναι, okay. Μπάκς είναι πάρα πολύ καλή ομάδα να σου πω. Okay. Και είναι κατάλληλη πάσα καθώς είναι η επόμενη ομάδα. Οι Μιλμπυράκι Μπάκς, αν κατακτήσουν δύο φορές το πρωτάθλημα, ξέρεις πώς τα λέγονται. Μιλμπυράκι Μπάκς του Μπάκς. Μπάκς του Μπάκς. Πολύ σωστός. Πολύ σωστός. Και να σου πω ότι είναι η θηγατρική των Milwaukee Bucks, όπως έμαθα από τον. Α, ναι. Απλά ο Άλεξ Αντετοκούμπο πήγε στον Μπόκ. Δεν είναι στον Μπυράκι. Ισχύει. Εντάξει. Τώρα αυτό. Εγώ έχω εξασφαλίσει το OK του ιού του πρόεδρου τη ΚΑΕ ΠΑΟΚ Λευτέρη Χατζόπουλου, που είναι σε άλλη κατηγορία, ότι κάποια στιγμή μπορεί να μας εμφανίσει. Οπότε θα το. Α, το δούμε. Ναι, ναι, θα δούμε μήπως έχει κάποια επίσκεψη. Στο μέλλον. Και ήσουν σε εκείνο το μάτι σου καρδάτη με Μπυράκι Μπακς. Δεν ξέρω πρέπει να ήμουν. Πρέπει να ήμουν. Πρέπει να ήμουν. Είχε γίνει ανατροπή από όσο θυμάμαι. Πρέπει να ήμουν. Πρέπει να ήμουν. Αυτές είναι πολύ δυνατές ομάδες σίγουρα και θα κεντρήσουν την προσοχή στην development. Κοίτα, όταν σε μια σειρά αγώνων, 5-6-7 αγώνων, δεν έχει σειρά, προφανώς κάτι κάνει καλά. Ναι, γιατί έχει παίξει με μια ποσότητα ομάδων οι οποίες δεν μπόρεσαν να σε υποτάξουν. Άρα ακριβώς. Αυτό λέει κάτι ότι είσαι ένα level παραπάνω. Νομίζω όμως ότι έχουμε. Απλά τι να πούμε τώρα, να πούμε ότι οι ομάδες είναι 11. Άρα η κάθε ναι. Ομάδα
σε έναν αριθμό 10 αγώνων έχει παίξει και με τις 10. Άρα σε 7 ναι. αγώνες έχει παίξει με τις 7 από τις 10. Έχει ναι. μία άρα αντίληψη του τι αξίζει ο κάθε αντίπαλος. Αυτό. Πολύ καλή μεταγραφή για τους Ουγγαρδάτες ο Μουταφίδης. Είναι πολύ καλό στο 3 πόντων. Ναι, ναι, ναι. Δεν ναι. το περιμένεις. Ξαφνικά πυροβολία εκεί που δεν το περιμένεις και σε καταστρέφει. Αυτοί οι παίκτες αλαχεζόνια που ναι. το σηκώνουν, το παίρνουν και δεν το μπουμπουνάνε. Θα τους έλεγα αλόκοτους μας και την αλόκοτους. Ναι, περιμένεις ναι. πραγματικά ως κάνουν τεράστια. Κοίτα, επειδή είναι και λίγο τρελή, θα τους έλεγα αλόκατους. Λόκα. Σωστό. Καλό ήταν. Εντάξει. Συνεχίζει την παρουσία σου. Πάντως δεν μπορώ να σου πω Never Again για τα αστεία σου, είναι ωραία τα αστεία σου. Καλά. Όχι, αλήθεια σου. Οι Never Again οι οποίοι έχουν Χωσάδα Τσολομίτη. Ναι. Και αυτός απρόβλεπτος παίκτης. Ναι. Και πολύ τελικάτος έτσι με τις... ξέρεις τι, μ' αρέσουν αυτές οι τρίτες αλασπανούλοι. Αυτά έχουν και... πώς το λένε, Καμάρα. Ναι. Μπαμπάς Καμάρας, ο οποίος είναι ο μπαμπάς του Καμάρα που παίζει στην Ελευθερούπολη. Elite League. Elite League. Ναι. Όχι στην Elite Μπασκετάκι, αλλά... Όχι στην Elite Μπασκετάκι, αλλά... Ναι. Δεν το ξέρω, μου το είπε ένας φίλος. Ναι. Ναι. Και είναι και οι δύο χεράδες. Ναι. Never Again, ο οποίος και αυτή 4-0, δυνατή ομάδα. Καρτέλ BC, οι οποίοι... Να σε πω για τους Never Again, για να το ξεχάσω. Αυτό που μου αρέσει τους Never Again είναι ότι συνδυάζουν εμπειρία με τα μενιάτα. Μενιάτα, ναι. Έχουν και πολύ εμπειρούς παίκτες καλούς. Και έχουν και μπασκετική άβρα. Δεν τους λες. Δηλαδή, είναι κάποιες ομάδες που το μπασκετικό του ταπεραμέντο είναι λίγο παραπάνω από τις υπόλοιπες. Ναι, ναι. Φαίνεται στο μπάσκετ που παίζουν. Αυτό θα πρέπει λίγο να το πούμε. Carter BC πάντοτε 5-6 άτομα. Με τον κύριο Αποστολίδη να νευριάζει συνέχεια. Τρομερός παίκτης. Να πούμε ότι είναι αδερφός της Κάλης Αποστολίδου. Γνωστή προπονήτρια στα. Η οποία τους προπονεί κιόλας. Τους προπονεί κιόλας. Αλλά σε κάποια στιγμή τη βλέπω να βάζει στο τσάκι γιατί δεν θα έχει πεντάδα βασική. Τώρα τελευταία αναψίες μαζεύτηκαν. Μαζεύτηκαν, ναι. Έχουν κάνει κάποιες μεταγραφές προς τα φέρες. Χάσανε το Δάλπα. Ο Δάλπα είναι φοβερό και τρομερό Δάλπα. Θα πει σε άλλη ομάδα. Παίζει στου MNP. Πέρυσι να ξέρει, έπαιζε και MNP και καρτέλ, είχε διπλοβάρδιε. Αλλά πλέον ο Κότσο Βαλσαμίδης δεν του το επέτρεψε. Α, ναι. Ή θα παίξει MNP ή αλλιώ δεν έχει. Φιλ Τζάκσον. Ακριβώς. Τι ήθελα να πω. Η καρτέλ πρέπει να αυξήσουν στην καρτέλα του παίκτε. Σωστό. Λοιπόν, συνεχίζει. Πολύ δυνατό όμιλο πάντω. Ναι, δυνατό όμιλο. Beyond Pyrrhos. Πολύ γεμάτη ομάδα. 3-1 ρεκόρ. Νομίζω ότι έχουν μείνει λίγο πίσω, αλλά θα τα κάνω παιχνίδια. Άλλη μια ομάδα που συνδυάζει εμπειρία με ταλέντο. Με τρομερό, πώς το λένε, τον Άλεξ, το αριστερό παίκτη. Εμένα ο Playmaker μου αρέσει. Ναι, και ο Playmaker. Έχει το πιο σπάνιο επίθετο σε όλη την Ελλάδα. Ματζιόρι. Παπαδόπουλος. Ναι, οκ. Όχι, έχουν και το διάρρη του. Πώς λέγεται ο. Α, ο Καραμπέρι. Ο Καραμπέρι, ωραίο. Είχε ενώ βιμπετένδι πίσω στο Ναι. Τον οποίο το βλέπω συνέχεια ρίχνει πολύ δουλειά στο γυμναστήριο. Ναι. Ναι, και αυτό θα τον βοηθήσει, έχει πορωθεί. Και τον άλλο παιδί, να ξέρει, έμεινε ψύχρεμο σε πολύ δύσκολο μάτσο. Α, ναι. Σε Σιρήνα Παρτουζάν και κερδίσανε. Α, ναι. Πολύ δυνατό αντίπαλο. Άλεξ, τα φιλιά μα. Ναι. Σιρήνα Παρτουζάν. Νεανική ομάδα με αρκετή αυτοπεποίθηση. Και με έναν έμπειρο παίχτη, ο οποίο τελευταία δεν εμφανίζεται βέβαια. Ποιο? Μάλλον έχει ταξίδια να κάνει. Τον Δόκτωρ Καλέση. Δόκτωρ Καλέση. Βασκετική ναι. φυσιογνωμία όλων ναι, των τουρνουά στη Θεσσαλονίκη, να ξέρεις. Τρελαμένος. Ναι. Βάζει κάτω το κεφάλι, τρίπλα. Ναι. Έχει ένα περίεργο τρόπο δικό του, αλλά είναι αποτελεσματικός. Κάθε ένα scoop layup. Ναι. Ή θα πάρει το φαουλ, ή θα χάσει το. Ξέρεις τι, κάνει συνήθως όπως λέμε τη λεγόμενη κουτάλα. Περνάει το χέρι του. Ναι, το scoop layup. Α, έτσι. Έχει προστάσει στα αγγλικά. Και είναι πολύ δύσκολο να τον κόψει γιατί. Βάζει το χέρι του κάτω το χέρι του αντιπάλου και είναι υποχρεωμένο ο αντιπάλου ναι. να έχει επαφή. Οπότε είναι. Μεγάλο πλεονέκτημα. 9 στα 10 ότι θα πάρει φάουλ. Μεγάλο πλεονέκτημα στο μπάσκετ αυτό. Και έτσι κερδίζει πολλά φάουλ ο Χάρντεν στο NBA. Ναι. Αυτό το έκανε για του παλιού, το έκανε πολύ και ο Τζον Κόρβας και ο Αργύρης Πεδουλάκης στα νιάτα του. Ναι. Και αυτό. Η Σιρήνα μου αρέσει πολύ που έχει και ψηλού παίκτε που κάνουν ζημιέ. Ναι, βγαίνουν πολύ. Ναι. Έχουν και έτσι και τα παρατσούκια του. Η πιο ιδιαίτερη ομάδα του μπασκετάκι όμως να σου πω πραγματικά ιδιαίτερη και θα σου εξηγήσω ναι. γιατί είναι η Ανατολία Τζαζ. Γιατί? Έχουν πάρα πολύ μεγάλο μέσο όρο ηλικίας. Ναι. Εντάξει, τα παιδιά δεν είναι και 80 χρονών. Οκ, okay, οκ. Okay. Τεράστιοι. 79,5. Κοντά είσαι. Όχι, εντάξει. Όχι, εντάξει, είναι κοντά στις 40, αλλά τρέχουν.
Τρέχουν, ναι. Δεν έχω ξαναδεί ομάδα που να τρέχει τόσο πολύ με τέτοιο μέσο όρο ηλικία. Και μου έχουν πει κιόλας ότι είναι ανατολίτες στη γενικά. Παίζουν στο Ανατόλια πολλές φορές. Α, ναι. Έχουν κατακτήσει την Ανατολή. Ακριβώς, έχουν κατακτήσει και την Ανατολή. Έχουν αποκτήσει και το όνομά τους από εκεί. Ωραία. Είναι λάτρης της jazz μουσικής. Ωραία. Έτσι. Και ακούνε και βλαχάκι, η οποία χαρακτηρίζει ο κατακοσμιός jazz, δηλαδή. Και ναι. Ναι, και μπορεί για αυτά να πει κιόλας, δεν το ξέρω. Παρατράβηξαν, εντάξει. Λοιπόν, Houston Celtics δεν έχουν ξεκινήσει καλά. Γέλασα πάρα πολύ, σας το έστειλα και στο γκρουπάκι όταν είδα το όνομα. Ναι. Τρελή έμπνευση. Και ένα μπαστούνάκι που σπάει. Ναι. Δείχνει και τους τραυματισμούς της ομάδας. Πόσους τραυματισμούς έχουν τώρα. 1-4. Άλεξ Παπασιώπης, παίκτης ο οποίος τους τραβάει, αλλά λείπει αρκετές φορές. Ναι. Tigers ακολουθούν και αυτοί 1-3. Ναι. Τι έχεις να πεις για τους Tigers? Λίγοι. Tigers είναι καινούργια ομάδα. Λίγοι, αλλά καλοί. Ναι, έχουν παίξει δύσκολα παιχνίδια. Παίξανε στο κύπελλο με τους Respect. Ναι. Πολύ δύσκολο. Τραβάει πολύ την ομάδα ο Νικολαίδης. Ναι. Αλλά πρέπει να δουν κάποιες λίγο έτσι περισσότερες προσθήκες στην επίθεση. Έχουν παίκτες που μπορούν να κάνουν ζημιές, αλλά έχουν δύσκολο πρόγραμμα. Έχουν δύσκολο πρόγραμμα. Σιγά σιγά θα βελτιωθούν, δεν πιστεύω ότι. Inside Pilea. Inside Pilea. Θέλουν βελτίωση. Που έχει ξεκινήσει πολύ καλά στο κύπελο. Ναι. Είναι αίτητη στο κύπελο και έχουν 0-5 στο πρωτάθλημα. Ναι, δεν πήγαν πολύ δυνατά στα τελευταία παιχνίδια. Ναι. Και με μεταγραφές. Ναι, και είναι νεανικοί όμως, θα βρουν την άκρη τους. Και είναι καλή ομάδα, δηλαδή μπορεί να πάει τα παιχνίδια σε κλειστά, ναι, σε ναι. κλειστά μάτς. Βολκάνος δεν έχουν βρει μέχρι στιγμής. Η Βολκάνος είναι καινούργια ομάδα, είναι πάρα πολύ συμπαθητικά παιδιά. Ωραία. Πάρα πολύ συμπαθητικά παιδιά. Βγάζουν φωτιά στα γήπεδα πραγματικά. Α, παλεύουν και το καλύτερο. Και ναι, okay. Παλεύουν και το καλύτερο δυνατό. Είναι λίγο εκρηκτική, ξέρεις γιατί. Γιατί είναι Βολκάνος, πέστε. Βολκάνος. Η αρχική ιδέα ήταν να ονομαστούν Ελλάδες. Α, Λαύρες. You are my lover, undercover. Undercover, ναι. Αλλά τελικά αποφάσισαν να το κάνουν Βολκέινο στα πρότυπα του NBA. Ωραία, ωραία. Από ό,τι μαθαίνω. Ωραία. Συμπαθητική, πολύ συμπαθητική ομάδα. Πρέπει να πούμε ότι οι ομάδες στα παρατσούλια τους και στα δυσονομαζίες παίρνουν άριστα, εντάξει, okay. Εδώ ναι. brand name τουλάχιστον τους αναγνωρίζουμε. Δεν μελετήσαμε όμως τον πρώτο όμιλο, θα πάμε λίγο και στον πρώτο όμιλο. Να πάμε. Για να μελετήσουμε λίγο τις ομάδες. Τι δεν είπαμε? Είπαμε για το όνομα των ομάδων, αλλά δεν μελετήσαμε λίγο. Ωραία, πάμε ένα rewind. Πάμε από το δεύτερο στο πρώτο. Ακριβώς. Η Μπασκετός Αύρια Ήτητη. Ναι. Σου είπα είναι μια ομάδα που κάνανε αλλαγή με τους Monsters. Το αφημί. Κοτοσούπα. Ό,τι θέλεις εσύ, αστερόσούπα. Γιατί εδώ μιλάμε και για αστέρια. Εντάξει, οκ. Λοιπόν, Νίκος Τράτζαλης. Νίκος Τράτζαλης. Φοβερός και τρομερός. Ναι. Γκάρντ, δεν ξέρω αν τους έχεις δει πολύ, βέβαια. Δεν νομίζω να τους έχω δει. Συνήθως. Ξέρεις τι με δυσκολεύουνε. Με δυσκολεύουνε ότι στο άρθρο πρέπει να αλλάξω το μπάσκετ, να το πάω αγγλικά, ελληνικά για να γράψω το όνομα. Ναι, ναι, ναι. Αλλά τι να το κάνω. Είναι σαύρες, είναι χαμηλέοντες, ελίσσονται. Εντάξει. Σου είπα, κερδίσανε τους All Stars ναι. σε δύσκολο παιχνίδι για δύο πόντους. Οι All Stars που έχουν το Μαυροχωρίδη είναι ένα νεαρό παιδί που έχει παίξει υψηλό επίπεδο. Το ξέρω, το ξέρω. Και πλέον βρίσκεται και καρφώνει και προχθές τους είχα μετάδοση και μου έταξε τρίποντο στο δεύτερο ημίχρονο. Ναι. Και του λέω: αν είδε, θα σε κάνω και δηλώσεις. Έβαλε. Εντάξει. Αλλά βέβαια δεν μπορούσα να κάνω γκολ γιατί ήταν MVP Novbet. Έγινε All Star και ο Μαυροχωρίδης λοιπόν στο τέλειο. Ενώ οι περισσότεροι έχουν ένα σχετικά μεγάλο μεσόωρο ηλικίας. Ναι. Μικρή λίγο μεσόωρο στον Μάριο. Ο Μάριος είναι ψηλός, είναι αλτικός, ναι. παίρνει την μπάλα από ψηλά, οπότε δύσκολα τον καλύπτει. Αλλά η πιο μεγάλη φυσιογνωμία είναι ο Χοπτερίδης ο Γιάννης. Που χωράνε πάρα πολλές συζητήσεις. Ναι. Είναι το πιο συμπαθητικό παιδί πραγματικά στις συνεντεύξεις. Άμα μιλήσει μαζί του. Οκ, okay, δεν έχει τύχει, ναι. Και φυσικά κάνει hop-hop πολλές φορές τους αντιπάλους στην ημιτήση. Εντάξει, I hope that will take the interview from him. Ακριβώς. You will. Πολύ χνη 5 gold. Okay. Δεν έχω καταλάβει εδώ πέρα γιατί το 5 είναι κεφαλαίο. Κεφαλαίο θα είναι. Ναι. Δεν έχει άλλη μορφή. Και το goat είναι μικρό. Μπορεί να είναι μικρή. Μετά είναι λάχτη. Μπορεί να είναι μικρά προβατάκια. Α, μικρά. Όχι, ρε, του λέει Πολύχνη, 5, εσείς 5, go up. Πάντε κάπου, go up. Σωστό, go up. Μαρκάρετε κανένα παίχτη. Παντάτε μα. Έχουν τον Νταβίδη που κάνει πολλά πράγματα στο παρκέ. Είναι μια ομάδα που συμπεριλαμβάνει και νεαρούς και μεγαλύτερους σχετικά σε ηλικία. Okay. Αλλά είναι μια ωραία παρέα. Okay. Απολαμβάνουν αυτό που κάνουν, αλλά συνήθως εμφανίζονται λίγοι και σου μάλλον και το όνομα 5. 5, okay. Ναι. Θέλω να σου δείξω ότι δεν έχουμε πολλές αλλαγές, θα είμαστε 5. Ναι, γιατί και όταν ξεκινάνε κάνουν συνέχεια αυτό το χτυπάνε τα 5 τα δάχτυλα, οπότε μάλλον κάνουν ένα goat high five. Πολλά πράγματα πονούνται με το 5. Okay. Και έχουν πολύ καλό ρεκόρ, έτσι, 5-2. Τίμιο. Με γενίκες 2-2. Ναι, τίμιο. Δηλαδή, αν σκεφτείς ότι οι μπασκετός αύριοι δεν έχουν ήττα ακόμα, είναι, δηλαδή όσοι είναι ισοβαθμοί, θεωρούνται δυνάμει, ρε παιδί μου, δεύτεροι. Δηλαδή, μπορεί να είναι 5 ομάδες σε μια θέση, όλοι έχουν το δικαίωμα να πούνε ότι είμαι δεύτερος. Ενώ μπορεί να είσαι έκτος με τον goal average. Θα έχει σοβαρές μονομαχίες. Ναι. Δεύτερος. Είναι αμφίρροπη η ομάδα. 5-1 η ball locks, η ομάδα που θέλει να κλειδώνει τον αντίπαλο. Okay, ναι, να παίζει το πλήρωμα. Λοκάρει με την μπάλα, ναι. ναι.
Και αυτοί συνδυάζουν εμπειρία. Και το κλειδώνω. Ναι. Είναι μια νέα ορολογία, έτσι, μια νέα ονομασία στο βασκετική διάλεκτο. Όταν ο παίκτης είτε αμυνόμενος είτε επιτιθέμενος κλειδώσει τον αντίπαλο, δηλαδή πάρει καλή θέση, τον απομονώσει, ναι, λέμε τον κλείδωσα. Ναι, 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 ναι. Δηλαδή, αν παρακολουθείς κάποιος και τις περιγραφές, θα δει ότι το κάνω πολύ συχνά. Πάντως, αυτοί από ό,τι έχω καταλάβει για το σήμα θέλουν να κλειδώσουν και τις μπάλες. Οπότε, μάλλον θέλουν να έχουν για παρτία με μπάλες, λογικά. Έχουν άλλο κάτι τάς. Ναι. Πάμε και στους Titans. Οι Titans Identity, έτσι. 5-0. Να σου πω, είναι από τις πιο αρχές ομάδες στο μπασκετάκι. Έχουν τον πρόεδρο των προέδρων, όπως έχει αποκαλεστεί Πολάκης, ναι, τον αγαπημένο Νίκο Καλαθά, που βάζει και πολλά καλάθια. Είναι ο Πολάκης εδώ? Όχι, όχι. Α, οκ, λέγει. Είμαστε για τώρα. Οι Titans που έχουν και αυτοί πολύ μεγάλο. Δεν τους έχω περιγράψει, η αλήθεια είναι. Τιτάνες. Ωραία ονομασία. Είναι από την πρώτη χρονιά στο μπασκετάκι. Και επίσης παραπέμπει και σε ελληνική μυθολογία. Και πέρυσι είχαν, ναι, και πέρυσι είχαν δύσκολη χρονιά. Ήταν στη Master League και δεν πήραν πολλές νίκες. Ναι. Ζορίστηκαν πάρα πολύ με ομάδες νεανικές. Ομάδες... Πόσους γύρους έχει κανονική διάρκεια? Δύο. Δύο. Άρα δηλαδή στους 20 αγώνες θα πάμε. Ναι, ναι, ναι. Okay, okay. Καλά, είναι, γιατί είναι και οι τέσσερις όμιλοι είναι από 11, οπότε υπάρχει ναι, αντιστοιχεία αναλογίας. Ναι, και υπάρχουν και προβιβασμοί. Αυτό δεν το είπαμε πριν. Οι ομάδες που θα αποκριθούν στα ημιτελικά των play-off ανεβαίνουν στη Master League. Ωραία, ωραία. Οπότε εκεί πέρα θα κοντάρουν. Και τούμπαλ είναι για τη Master υποβιβάζονται. Κοίτα, δηλαδή... μπορείς να πας στην Τούμπα, ναι. Και να συναντήσεις τον Λιν. Ναι, τον Λιν, ναι. Εκεί τον Τζέρεμι Λιν, που είπε στο NBA. Το NBA, τρομάρα. Το φιλαράκι του Kobe Bryant. Ναι, ναι. Ναι, ναι, ναι. Και η Κουρτσή Μαρία πες μιλώς στο NBA. Εντάξει. Πάμε και στο Σαλονίκ. Ωραία. Από τις πιο πετυχημένες ομάδες στο μπασκετάκι. Δύο πρωταθλήματα στο ρεπερτόριό τους. Α, ναι. Ναι, στο καλοκαιρινό, στην καλοκαιρινή εκδοσία. Ωραία, ωραία. Πλέον αλλάξαν πάρα πολύ. Κρατήσαν το Λιούκα. Ναι. Κάποιοι παίκτες φύγανε γιατί απαρτήσανε τους Street Elite στην Elite League. Άρα η Τένση, ας πούμε, ήταν στους Σαλονίκη. Okay, okay. Είχε δηλαδή μια μίνι διάσπαση δηλαδή η ομάδα. Ναι, ακριβώς. Okay. Δεν ξέρω τι και πώς. Θέλανε να κάνουν την ομάδα στην Elite τα παιδιά. Εντάξει, okay, δικαίωμά τους. Okay, ναι. Αφήσανε πίσω τα άλλα τα παιδιά για να παίξουν στην development. Ωραία, league. Ωραία. Ο Λιούκα είναι η αιχμή του δόρατος. Προσπαθούν και τα άλλα τα παιδιά, βέβαια έχουν δύσκολο έργο. Τώρα πλέον οι Σαλονίκη έχουν αλλάξει. Ωραία, ναι. Εντάξει, λογικό είναι όταν χάνει μεγάλο κομμάτι τη ομάδα σου, θα πρέπει να το αντικαταστήσει και αλλάζει και η σύνθεση και η παρουσία τη ομάδα σε άλλη επίθεση. Πάντως μέχρι στιγμής είναι πολύ πετυχημένοι. Έχουν 4 νίκες, 2 ήττες. Τίμιο ρεκόρ, γιατί με μία νίκη πα μπροστά, αλλά με μία ήττα πέφτει ακόμα πιο κάτω. Αν και βλέπω, οι τελευταίες 4 ομάδες έχουν απόσταση από την οκτάδα, οπότε. Κάπου έχει... Ο πανικός έχει λιγότερα μάτς. Ναι, ισχύει. Ναι. Να το δούμε και στην πορεία. Ορλάντο Τράτζικ Σαλόνικα. Ναι. Να ξέρεις πάρα πολύ καλά παιδιά. Ναι. Τράτζικ δεν είναι. Ναι. Νομίζουν ότι είναι τράτζικ, αλλά δεν είναι. Ψηλή ομάδα και με γκάρτ. Τι πρέπει να βελτιώσουν, πιστεύεις, για να είναι πιο νικηφόροι? Αυτοί ετοιμάζουν βόμβες στην πορεία του πρωταθλήματος. Και πέρυσι είχαμε δει μεγάλα πράγματα από τη Manchester United. Δηλαδή υπάρχουν ομάδες που μπορούν να κάνουν μεγάλες αλλαγές στα ρόστερ τους. Οι Τράτζικ λένε ότι ετοιμάζουν βόμβες σε λίγο καιρό. Εντάξει, άμα είναι να ενημερώσουμε την υπηρεσιατική υπηρεσία του στρατού, να μην σκάσει καμιά βόμβα δίπλα μας. Ακριβώς. Και βρεθούμε με καμιά ανάρκη. Ακριβώς. Πάντως, μέχρι στιγμής έχουν 3 νίκες, 3 ήττες. Εντάξει, τιμή. Ναι, δεν έχουν, στα όρια είναι. Ναι, ναι, ναι. Θα βελτιωθούν στην πορεία, εντάξει, δεν είναι. Και αυτοί έχουν κάποια λιγότερα μάτς, ίσως απαναβολές από διάφορα. Ναι, εντάξει. Η αλήθεια είναι εντάξει, διανύουμε ουσιαστικά τον πρώτο μήνα συμπληρωμένο των πρωταθλημάτων. Οπότε νομίζω ότι μέσα στο Νοέμβριο θα είναι πιο. Αλλά θα έχουν ρολάρει καλύτερα τα πράγματα. Ναι. Και η No Name, η αγαπημένη, με μάσκα V for Vendetta. Ναι. Είναι με 2 νίκες, 5 ήττες μέχρι στιγμής. Δεν ξεκίνησαν καλά γενικά. Δεν είχαν την εμπειρία του μπασκετάκι. Okay, αυτό πάντα παίζει ένα ρόλο. Okay. Λίγο να συνηθίσεις τα πράγματα, να ξέρεις τι θα περιμένεις. Προσπαθούν, βάζουν τον καλύτερό τους σε αυτό. Εντάξει, η αρχή ακόμα είναι δύσκολη, αλλά σιγά σιγά θα το βρουν τα παιδιά. Ωραία, ωραία, εντάξει. Θέλει και λίγο χρόνο. Ναι, ναι, έτσι ακριβώς. Οι δύο τελευταίοι δικοί σου. Να πούμε ότι ο Ταχτατζής, για τους No Name να τους αναφέρουμε λίγο, έχουν 10,8 πόντους. Okay. Και ο Παπαδόπουλος 8,6. Ωραία. Έχουν κάποιους παίκτες δηλαδή που. Ξέρουν τα νήματα. Ναι, ακριβώς. Κοινό αυτό. Ο Πανικάρας, 3 νίκες, 2 ήττες. Και αυτοί παίξανε πέρυσι στη Master. Α, ωραία, οκ. Φέτος είναι στην development, βλέπουμε τα πράγματα είναι καλύτερα για αυτούς. Ωραία. Είχαν ένα τρομερό παίχτη, να σου πω, στέλνει τον Νίκο τον Παρασκευά, που ακόμα τον έχουν. Okay. Αλλά έχει εμφανιστεί σε 2 αγώνες μέχρι στιγμής. Δηλαδή, κάποιοι παίχτες, προφανώς κάποιοι παίχτες λόγω υποχρεώσεων ή άλλων. Ναι. Δεν προλαβαίνουν, ρε παιδί μου, να είναι παρόντες τα παιδιά. Ακριβώς. Δεν προλαβαίνουν να παίξουν, μπορεί να έχουν κάποιες υποχρεώσεις, ακριβώς. Αλλά ο Παρασκευάς πάντα ένας παίχτης που κινούσε τα νήματα σε αυτή την ομάδα. Ναι. Πάντα δηλαδή έτρεχε για την ομάδα, για τον κοινό σκοπό, για την νίκη.
Οπότε. Εφού είμαστε εδώ, θα το ξαναδούμε σύντομα. Βέβαια. Με Παρασκευά ανεβαίνει στην αξία σαν επίπεδο η ομάδα. Ωραία. Πραγματικά όμως. Και η Τέκρι τη Φάρμ, για αυτού δεν του έχω δει πολύ. Δύο νίκες, τρεις ήττες. Τζιγκίζης βλέπουμε να έχει 9 πόντους. Να το παλεύουν δηλαδή για την ομάδα επιθετικά. Και ο Μανουιλίδης 13,5. Εντάξει. Τιμή. Ναι. Αλλά βλέπω δεν έχουν τις απαραίτητα πολλές συμμετοχές. Δηλαδή ο Τζιγκίζης, ας πούμε, εμφανίστηκε 3 φορές. Ναι. Ο Μανουιλίδης εμφανίστηκε 2. Η ομάδα έχει 5 αγώνες. Ωραία. Οπότε ίσως και εδώ υπάρχουν κάποιοι παίκτες που θα κινήσουν. Σου κουτσούς όνειξ, δηλαδή δεν έχουν παίξει καθόλου. Όχι, όχι, ναι, και δεν είναι πλέον. Okay. Άρα ουσιαστικά ένας μείον αντίπαλος. Ναι, ναι, ναι. Πάει, πάμε σε ένα βόλες. Και αυτός ένας δυνατός όμιλος πάντως. Εντάξει, ναι, όχι. Okay. Καταλαβαίνεις λίγο από τα ρεκόρ την έννοια του ανταγωνισμού. Είπαμε για δεύτερο, πάμε τρίτο. Ναι. Πάμε στο τρίτο όμιλο. Εδώ έχουμε τους zero points που προπορεύονται μέχρι στιγμής σε 5 αγώνες, 4 νίκες, 1 ήττα. Οκ. Okay. Α δούμε λίγο παίκτες. Ο Ανδρεάδης θυμάμαι ότι είναι ένας παίκτης που κάνει ζημιές. Ο Μάριος, 17,9 πόντους. Πάντως βρήκα την ομάδα που υπάρχει περίπτωση να ζητήσω να παίξω. Hot dogs. Hot dogs. Ναι. Ζεστούς σκύλους ή ζεστούς σκύλους, όχι, όχι. Να είμαστε λίγο έτσι ταυραντισμένοι από πίσω. Ναι, 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 ναι. Κοίτα, ας πάμε λίγο στους zero pointers, να δω λίγο, θέλω τους πόντους. Πόσοι παίκτες δηλαδή, ας πούμε, βάζουν αρκετούς. Ποιος παίκτης κατά τη δικιά σου εμπειρία από αυτά που έχεις δει ως τώρα θεωρείται πιο έτσι χωσάδας, πιο σκόρερ από όλα τα τέσσερα. Τέσσερις ομίλους. Ναι, ναι. Χωσάδας, δύσκολη. Δύσκολη, όμως, εντάξει. Θα την κάνουμε σε κάποια πιο μελλοντική έτσι. Αλλά καλή ερώτηση. Ναι, ναι. Κοίτα, προφανώς προμηνύει και μία σειρά αγώνων που πρέπει να έχουμε δει κι εμείς. Ναι. Γιατί κακά τα ψέματα η παρουσία των στατιστικών. Επειδή εγώ προσωπικά, εντάξει, είμαι ένας πολύ έμπειρος δημοσιογράφος γενικά και το γουστάρω το μπάσκετ, είμαι φυσιογνωμιστής. Θυμάμαι τι πρεσβεύει ο κάθε παίκτης, ας πω κατευθείαν τη στήλη έχει. Οπότε είναι νωρίς ακόμα, θα την κάνουμε ή στο τέλος της σεζόν τα συζητήσεις. Πάντως πραγματικά για τους zero pointers το πράγμα που μπορεί να αλλάζει κάθε φορά ξέρεις ποιο είναι, στα άρθρα τουλάχιστον. Τι. Θα μπορούσαμε να τους κάνουμε zero pointers κάθε φορά να γράφουμε τους πόντους. Να λέμε 53, 53 πόντους. Ναι, ναι, ναι. Μα ανοίγουν και λένε, καλά ρε φίλε, δεν σκοράρα. Μα αφήσει zero. Ίσως θέλω να πούμε ότι ξεκινάει το 0 και βάλε εσύ πόσους pointers είμαστε. Μπορεί να είμαστε 60 pointers. Ναι, εγώ βλέπω όμως πρωτιά 4-1. 0-0. Επίσης το 0 pointers μπορεί να έχει άλλη πόνοια. Ότι είναι πολύ κοντή. Δηλαδή είναι 0 pointers σε πόντους. Ναι, ναι. Αλλά συνήθως κάνουν σπασίματα στον αέρα. Air. Ναι. Air. Ναι, σωστό. Αλλά με έψιλον. Ναι, με έψιλον. Hot dogs λοιπόν, οι ζεστοί σκύλοι. Μια ομάδα που ξεκίνησε το καλοκαίρι την πορεία του στο μπασκετάκι. Σιγά σιγά άρχισε να αναπτύσσεται και πλέον έχει χτίσει μια ωραία παρέα. Βλέπουμε ένα σταθερό κόσμο παικτών που εμφανίζονται ανά αγώνες. Κωνσταντινίδης, ας πούμε, και Φωτακίδης είναι σε κάθε. Από τη δικιά σου εμπειρία, πάνω κάτω στην development, με πόσους παίκτες εμφανίζονται συνήθως οι ομάδες. Με 7-8 να έχουν δύο ρεζέρβες. Ναι. Οι hot dogs που όπως είπαμε έχουν 3 νίκες, 1 ήττα. Ναι. Δεν το είπαμε αυτό. Οι zero pointers έχουν μια νίκη παραπάνω. Το κακό ότι με αυτήν την ομάδα είναι ότι δεν έχει πείνα για νίκες. Μπορεί να κανονίζουν κάθε φορά για hot dog μετά. Αυτό πρέπει να το ρωτήσουμε κάποια μέρα στη συνέντευξη. Ρωτήσουμε. Παιδιά, τι κάνετε μετά τους αγώνες? Πάμε να τρώμε την καντίνα. Ναι, ναι. Metal Warriors. Οι Metal Warriors, να σου πω, τέλειο πέρυσι είχαν πάρα πολλές ήττες. Α, ναι. Η μία ήττα διαδεχόταν την άλλη. Σοβαρά. Και πλέον στόχος είναι τα playoff φετινή χρονιά. Ήδη έχουν ξεκινήσει με 2 νίκες. Τι άλλαξε? Αλλάξανε μεταγραφές. Okay. Ήρθαν νεανικά παιδιά όπως ο Τζαβέλας. Okay. Μπορεί να κάνει ζημιές στην αντίπαλη άμυνα. Ναι. Οι παλιοί παρέμειναν να χτίσουν την ομάδα ξανά από την αρχή, να κάνουν ένα rebuild όπως λέμε στο NBA, να διαμορφώσουν την ομάδα ξανά από την αρχή. Οκ, τιμή, είναι ψηλά. Bad Boys. Ακόμα μια ομάδα για τους, να σου πω, τους Metal Warriors, μια ομάδα που είναι λάτρης της μουσικής. Μετά τους Anatolian Jazz έχουν και τους Metal Warriors. Metal. Τώρα το λες πλάκα ή σοβαρά? Σοβαρά, υπάρχουν. Ο Ανουσάκης, ας πούμε, ο Δημήτρης είναι μεταλλάς ο αρχηγός. Αλλά δεν είναι όλοι μεταλλάδες. Μαθαίνω από άλλα παιδιά ότι ακούνε άλλα είδη μουσικής. Μάλλον θα είναι βαρύς και στο παιχνίδι του heavy metal. Ναι, ναι, ναι. Αλλά είναι πολεμιστές. Θα πολεμήσουν και τη metal μουσική. Bad Boys είναι δική μου, να ξέρεις φιλαράκια μου. Bad Boys έχουν 3 νίκες, 0 ήττες. Και ακόμα δεν έχουν παίξει πολλά παιχνίδια, αλλά είναι πάρα πολύ. Είναι καλή ομάδα. Είναι από τα φαβορί για να το σηκώσουν φέτος. Πέρυσι φτάσανε στον τελικό. Ξέρω. Και όμως που δεν ήπιανε νερό, έτσι. Είχαν πιει πολύ εμφιαλωμένο νωρίτερα και. Σωστό και αυτό. Είναι και λίγο και Bad Boys με D. Ναι. Λες. Είναι. What's I'm gonna do when they come for you. Τι να πω, καλά παιδιά, ωραίοι τύποι, φιλαράκια μου είναι. Φιλαράκια και στο τουρνά, εντάξει. Ανοίξε τον Batman. Ναι. Ωραία. Σε άλλη σούπερ ψώνια του είχα. Θα πω ένα πράγμα να σου πω. Ο Νικολούδης είναι πάρα πολύ μεγάλο παίκτη. Ναι. Ο Άρης θα πρέπει να πούμε ότι έφτασε να παίζει μέχρι και Α1 με τη ΜΕΝΤ. Ναι.
Άντε, αυτό δεν το ήξερα. Το ξέρω τώρα, γιατί τον έχουν πέρα... όλοι οι πιθανοί μπασκετικοί που έχουν παίξει εθνικές κατηγορίες έχουν περάσει από τα χέρια μου. Και ο μπαμπάς Νικολούδης, ο μεγάλος ποδοσφαιριστής. Ναι. Αυτό επίθετο κάπου το θυμάμαι. Ναι. Είναι ο μπαμπάς του, ήταν από τους καλύτερους ποδοσφαιριστές. Στον Άρη. Στα χρόνια του. Σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Δηλαδή είναι το μήλο κάτω τη μηλιά. Όχι ποδόσφαιρο, αλλά οκ. Και καλή παρέα οι Bad Boys. Καλή παρέα, το, ναι, πιο, ναι. Το πιο ωραίο από όλα τους Bad Boys, πατέρας και γιος. Ναι. Και έκανε και μια καρφωματάρα ο γιος. Ο νεαρός βελτιώθηκε πάρα πολύ. Ναι. Μπράβο. Αυτό είναι το πιο ωραίο να βλέπουν οι οικογένειες. Σαφώς, το μπάσκετ είναι και οικογενειακή υπόμονη. Ακριβώς. Σιάτλ Σούπερψόνια. Σούπερψόνια, ναι. Ένα όνομα, μια ιστορία. Ναι. Στο μπασκετάκι. Δεν του φτάνουν τα λεφτά όμω. Σούπερ ψώνια τους βάζουν οι γυναίκες. Τους είχα την Παρασκευή, δεν είχαν πρόβλημα, πήραν εύκολο μάτς. Πάντως πολλά ψώνια μάλλον βάζουν οι γυναίκες και γι' αυτό ονομαστικά σούπερ ψώνια. Ή λες να είναι ψώνια σαν... Και σου λέει ας πω να πάω απ' έξω για να μην είμαι διαδέσμος. Πλάκα, αυτό δεν το έχουμε ρωτήσει ποτέ στα παιδιά, πώς προέκυψε αυτό το σούπερ ψώνια. Εγώ δεν πιστεύω ότι είναι ψώνια σαν άτομο. Όχι, όχι, είναι χαμηλών τον. Και αυτή γενικά ομάδα με υψηλό μέσο ηλικίας. Ναι. Έχουν και τα νιάτα, έχουν φέρει και κάποιες νέες μεταγραφές. Είχαν τον Τοπαλίδη, τον Γιώργο, ο οποίος παίζει και φέτος. Τώρα έχουν φέρει και κάποια άλλα ακόμα παιδιά, τα οποία βελτιώνουν και ενισχύουν αρκετά την ομάδα. Θα φανεί και στην πορεία. Θα φανεί, ναι, έχουν μεσαίο ρεκόρ, οπότε 50-50. Δύο νίκες, δύο ήττες. Ναι. Sky is the limit. Μόνο λοιπόν τα σύννεφα είναι το όριο. Μόνο ο ουρανός είναι το όριο. Ναι, είναι η ομάδα που πρέπει να έχει το μεγαλύτερο ύψος, Στέλιο. Α, ναι. Πόσους δίμετρους έχουν στην ομάδα, playmaker που είναι 1,90, δηλαδή έχουν και κάποια παιδιά που είναι πιο κάτω, δηλαδή 1,70 ας πούμε, 1,75, αλλά έχουν κάποια παιδιά που πραγματικά, ο Λεφάκης ο Αργύρης ας πούμε, είναι 1,96, ακόμα φορές... και στα άκρα του είναι ακόμα μεγαλύτερο. Αρκετές φορές MVP Novibet. Ναι, έχουν το άλλο το παιδί, τον Κοτζαδάμι, έχουν πάρα πολύ ψηλούς παίκτες. Μέχρι και ο Καραδήμος που είναι playmaker είναι 1,90 ύψος. Πραγματικά ο ουρανός είναι το όριο εδώ πέρα σε αυτή την περίπτωση. Ναι, μάλλον... Κάτι σκέφτηκαν σε σχέση με το ύψος για να το κάνουν. Δύο νίκες, μία ήττα μέχρι στιγμής. Εντάξει, ακόμα τα παιχνίδια είναι νωρίς. Καλή. Είναι στην έκτη θέση, πιστεύω μπορεί να πάνε και πιο ψηλά. Εντάξει, έχει ακόμα πολύ μεγάλο αριθμό μόνο. Ναι. Ρούκι Μπαλμπόα. Κρύβουν ένα μεγάλο άσο στο μανίκινο όπως τέλειο. Το Σιλβέστερ, στα γονέα. Μπογρίνιο. Α, Μπογρίνιο. Ναι, Γιώργος Μπόγρης. Παίζει μαζί. Είναι στην παρέα των παιδιών. Ναι. Έχει πει ότι θα έρθει στο μπασκετάκι τη Θεσσαλονίκη. Το θέμα είναι πότε θα τον δούμε. Ο Γιώργος έρχεται συχνά πια στη Θεσσαλονίκη. Ναι. Και όταν έπαιζε και στον Άρη και τον ΠΑΟΚ, είχαμε βγει αρκετές φορές μαζί. Φιλαράκι ναι. Είναι. Έρχεται. Οπότε, άμα τον δείτε κάποια στιγμή, μην παρακολουθείτε γιατί είναι αγαπημένη του πόλη. Δεν ξέρω φέτος τι θα κάνει από επαγγελματικό, αλλά δεν το βλέπω. Σιγά-σιγά αρχίζει και βαραίνει. Ναι. Τρελή η μορφή. Τρελό πειρακτήρι και μεγάλο γυναίκα. Ναι. Ομάδα που στηρίζεται πολύ στη ρακέτα η Ρούκι Μπαλμπόα. Ωραία. Έχουν τον Πουρνάρη με 16,5 πόντους, τον Ελοβάρη με 10,7. Είναι ομάδα που στηρίζεται πολύ στη ρακέτα, όσο τους έχω δει δηλαδή. Ποντάρουν πάρα πολλά δηλαδή, τις κινήσεις που γίνονται στο χώρο, αλλά και κυρίως τις κινήσεις του ζωγραφιστού. Δηλαδή, να πάρει την μπάλα και να κάνει drive. Άρα, να πούμε ότι κάποιες ομάδες στηρίζονται ένα-δύο παίκτες που είναι πιο ηγετικοί, είναι πιο σκόρερ. Και παραδείγματος χάρη που λέγαμε νωρίτερα για τους Never Again. Ξέχασα να σου το πω για τους Never Again, έχει να κάνει η ονομασία τους, έχει να κάνει την ονομασία. Τιμή Σένικεν για τα παιδιά που έχουν φύγει από τη βία. Ναι, ποτέ ξανά βία στα γήπεδα. Ναι, ποτέ ξανά. Θα πρέπει να, δηλαδή, λίγο να αναφέρουμε και κάποιες συμβολικές αναφορές οι οποίες τιμούν και τη διοργάνωση. Γιατί ξέρεις, οι αρχές του αθλητισμού είναι συγκεκριμένες και δεν μπορεί να είναι μόνο να είσαι πρώτος ή να ξεχωρίζεις. Το πάνε είναι να πρεσβεύεις και κάποιες συνθήκες, κάποιες αξίες οι οποίες είναι συνώνυμες στο μπάσκετ, ρε παιδί μου. Fair play. Ή βλέπω πολλές φορές. Πέφτει κάποιος, αμέσως σταματάει. Αυτό είναι το καλό και η ρεφ ακόμα το διακόπτουν. Δεν έχει σημασία μόνο να μπει ένα καλάθι. Αν κάποιος τραυματιστεί, είναι χάνει την ουσία. Άρα όχι μόνο ποτέ ξανά βία στα γήπεδα, ποτέ ξανά τραυματισμοί στα γήπεδα. Ποτέ ξανά τίποτα κακό στα γήπεδα, αλλά επειδή δεν είναι ότι παίζεις ένα άθλημα χωρίς επαφές κτλ. Και υπάρχει ένταση, στο μέτρο του λογικού να μην υπάρχουν απόλυσεις και δυστάρεστες ειδήσεις. Ακριβώς. Τόιμεν, ωραία. Και αυτή η ιστορική ομάδα στο μπασκετάκι, να σου πω. Φίλοι με τους Seattle Superψόνια. Okay. Είναι ένα τοπικό ντέρμπι αυτό το κέντρο. Μήπως να κάνεις ένα review λίγο στην ονομασία, την πιθανή. Παιχνιδάνθρωποι. Παιχνιδάνθρωποι. Ναι. Λάτρης του Buzz Aldrin, αν θυμάμαι καλά, και του άλλου του παιδιού του Cowboy. Και του Cowboy.
φίλοι των Seattle Super Psonia, οι Toymen, οι οποίοι έχουν τον Τζουκαλά, αν θυμάμαι καλά, ο οποίος είχε παίξει και στους Seattle Super Psonia, έχει παιδιά δηλαδή που συμμετείχαν και στην προηγούμενη την ομάδα. Σε λίγο καιρό νομίζω το έχουμε αυτό το derby. Το Toymen με Seattle Super Psonia θα αναμετρηθούν αυτή την εβδομάδα, δεν κάνω λάθος. Η σειρά των αγώνων πώς πάει, όπως τι είχαν στον πρώτο γύρο, έτσι θα έρθουν οι χρονικά κτλ. Ή αρχίζουν να υπάρχουν αλλαγές. Την εμπειρία σου, γιατί εγώ είμαι new entry στο. Μπορεί να υπάρξουν και αλλαγές λόγω αναβολών, αλλά αυτό τώρα εντάξει, αυτό θα το δούμε και αργότερα. Δεν μπορούμε να το ξέρουμε ακόμα. Εντάξει, είναι ένας παράγοντας ο οποίος δεν μπορούμε να το καθορίσουμε εμείς, δεν καταλαβαίνουμε. Ναι, ακριβώς. Πάντως, πολύ συμπαθητικά παιδιά. Ωραία. Έχουν κάνει μια ανανέωση, έχουν φέρει και νέα παιδιά και κάποιους νεαρούς. Έχουν ένα το Βατακίδη που κάνει πολύ καλούς αγώνες τελευταία. Ωραία. Αναμένουμε να τους δούμε και στα επόμενα παιχνίδια. Airballers. Ωραίο. Οι Airballers που έχουν πολλές ελλείψεις φέτος. Ομάδα με σταθερό κορμό. Ναι. Πάντα έρχονται συγκεκριμένα άτομα. Γιατί ελλείψεις? Γιατί λόγω διακοπών, από ό,τι μαθαίνω, λόγω γάμων, πολλά πράγματα έχουν γίνει. Άρα, να παραχθούν τα παιδιά. Ακριβώς. Και να δημιουργήσουν τους επόμενους απογόνους που θα κάνουν. Α, ναι, ναι, ναι. Για τις μικρότερες κατηγορίες. Ακριβώς. Πάντως. Baby μπασκετάκι. Κάναν και μια καλή νίκη απέναντι του Σαλόνικα 7 Sleepers. Σαλόνικα okay. Παντόφλες. Ναι, ναι, ναι. Α, την Παρασκευή. Ήταν λίγο. Ήταν το είχαν το μυαλό του το τρίμερο και τα Super Psonia κέρδισαμε 30 βάλε πόντους. Ναι, ναι, ναι. Αφού να φανταστεί μόλις δεν τελείωσαν αγώνες, πήραν τους Παντόφλες και κοιμήθηκαν. Τα αποδεκτήρια. Λέω ρε παιδιά. Τα λέμε το πρωί. Εντάξει, έφυγα. Μείνανε τώρα, έφυγαν το πρωί. Μετά χτυπούσαν την πόρτα να του άνοιξαν. Παντόφλες λοιπόν. Ωραία. Σαλόνικα 7 Sleepers. Ωραία. Παιδιά και αυτά που έχουν ίδιο κορμό σχεδόν με το καλό. Του έψαχνα να βρω την ομάδα στο Facebook να του κάνω tag και δεν του έβρισκα και μετά του έκανα hashtag με τέτοιο. Δεν έχουν σελίδα. Σίγουρα. Δεν έχουν, πώς το θυμάμαι. Αυτοί μου είπαν ότι έχουν. Και λέω πού είναι. Μου δείξανε, αλλά μήπως δεν είναι ταγκαρίσιμοι. Μήπως σου δείξανε τι παντόφλες κάνουν. Μου δείξανε παντόφλες, άντε βρε παντόφλες λέω. Εντάξει, ωραία. Ναι, ομάδα που το παλεύει στο γήπεδο. Να σου πω, το καλοκαίρι είχαν τον Ζησόπουλο. Α, είχαν τον Ναζίση. Είχαν τον Χρήστο τον Ζησόπουλο. Α, τον Χρήστο τον Σουστάρα. Έχει παίξει σε πολύ ψηλό επίπεδο. Ναι, ναι, ο Χρήστος είναι αγαπημένος. Και είχαν και ένα άλλο παιδί πάρα πολύ καλό, τον Πουρσανίδη. Πουρσανίδη. Αν δεν κάνω λάθος. Εντάξει, δεν τον έχω δει. Χρυστάρα πάντως είναι, εντάξει, είναι μια κατηγορία μόνο. Ναι. Αλλά κρατήσανε τον ίδιο κορμό, απλά τα παιδιά αυτά δεν συνεχίσανε και πήρανε τους καφάσιδες, τα αδέρφια καφάσι που παίζανε στο Sky's the Limit. Α, ναι, ναι, ναι. Ναι, ναι, προχθές έπαιζε μόνο ένας. Ναι, ο Θαρσίγουρος. Ναι, ναι. Προσπαθούν για το καλύτερο δυνατό. Δεν είναι λίγο την επαφή του, είναι λίγο. Χωσάδες είναι, εντάξει. Ναι, ναι, ναι. Ακόμα δεν έχουν βρει τα πατήματά τους, αλλά σιγά σιγά να μένουν ότι θα τα βρουν. Ναι, θέλουν δηλαδή μια. Από ό,τι θυμάμαι, μια ενίσχυση τι θέλουν. Ναι. Κοίτα, χάσανε στα σημεία με τους Airballers σε ένα μάτς που ήμουνα. Οκ. Okay. Αλλά εντάξει, ακόμα είναι η αρχή, εντάξει, δεν έχουν ξεκινήσει καλά, αναμένεται να το βρουν. Ωραία. Ή να είσαι καλά. Να είσαι καλά, τα είμαστε λέγαμε. Καλά, παιδιά. Να είσαι καλά, τα λέγαμε. Τα λέγαμε, ακριβώς. Μια ομάδα που ξεκίνησαν και αυτοί από πέρυσι, ναι, στο μπασκετάκι, συνεχίζουν και φέτος. Στο κύπελλο έχουν πάρει νίκες, από όσο θυμάμαι. Ωραία. Ήτανε καλά εκεί πέρα. Απλά ακόμα στο πρωτάθλημα δεν είναι καλά. Εκεί αναμένουν να το βρουν ακόμα. Σε κάποια στιγμή τελειώνει ένα παιχνίδι που λέω ένα από τα παιδιά να πιέζει και λέω και τι γίνεται με αυτό. Δεν είμαι καλά, λέει. Αφού ρε πούστη. Ε, παιδιά, λέγεστε να είσαι καλά. Τι να κάνουμε. Ξεφύγαμε, θα πέσει η ραδιά του Λιτεκό. Κάποιοι παίχτες ίσως να θέλουν τον χρόνο τους, κάποια παιχνίδια χάνονται στην πορεία, λεπτομέρειες. Νομίζω τώρα όταν μιλάμε για κανονική περίοδο 20 αγώνων θα δοθούν οι ευκαιρίες. Ακριβώς. Και νομίζω είναι αυτό που σου είπα και νωρίτερα, ότι η 8η-7η θέση από τη στιγμή που θα είσαι κοντά είναι ένα κίνητρο για να μπει στα play-off, οπότε μπορεί να έχεις ενισχύσεις. Ναι, ακριβώς. Τι ενισχύσεις προβλέπονται, με βάση τώρα τις κάτις συνθήκες. Αν θυμάμαι καλά, μέσα στον Γενάρη ανοίγει μια μεταγραφική περίοδος. Α, εμβόλυμο. Στην οποία, okay, ακριβώς, okay. Στην οποία μπορούν τα παιδιά να κάνουν τις μεταγραφές. Ελπίζω να είναι καλά μέχρι τότε, γιατί... Αν θυμάμαι καλά και δύσκολο, μπορεί να κάνω λάθος αυτό. Όποιος ξέρει να με... Υπάρχουν γραμμένα όλα αυτά. Σίγουρα θα ρωτήσω τους κύριους Βουλαλά και Κασαπίδη. Τους αρμόδιους. Τους αρμόδιους φορείς. Ακριβώς. Φορείς και αφορείς. Και πάμε και στον τέταρτο όμιλο που είναι φωτιά πραγματικά και εδώ πέρα. Μήπως είναι ο πιο ισχυρός εδώ. Ίσως να είναι. Ναι. Δεν ξέρω, υπάρχουν ομάδες που είναι και σε άλλους ομίλους που είναι δυνατές, αλλά εδώ πέρα θα πέσει μεγάλη μονομαχία. Θα πέσει παντόφλα κοινός. Τζάκαλς. Τζάκαλς, στα τσακάλια. 6 στα 6. 6 καλή ομάδα, έμπειρη. Κατέκτησαν το καλοκαιρινό πρωτάθλημα. Okay. Αναμένουν να έχουν υψηλούς στόχους. Σίγουρα okay. Έχουν θέσει από πολύ νωρίς ότι στόχος είναι το πρωτάθλημα. Βλέπω αρκετά υψηλό goal average επίθεσης. Ναι, 341 πόντους ναι. Υπέρ, άρα, 222 κατά. Άρα αν το αναγάγουμε σε μία μικρή, γιατί είμαστε και παιδιά μαθηματικών, ναι. 20 πόντους κατά μία ώρα κερδίζουν το παιχνίδι.
Άρα αυτό δείχνει μια καλή έτσι. Ισχύει ομάδα. Δείχνει ότι είναι πραγματικά τσακάλια του. Ναι, 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 είναι και καλή παρέα, τα ξέρω τα παιδιά. Οι Jackals είναι για αυτοί από τα φαβορή για να πάνε πολύ ψηλά. Είναι παλιά ομάδα. Φέτος. Ναι, ναι, οκ. Okay. Είχαν κατακτήσει νομίζω την πρώτη χρονιά, αν δεν κάνω λάθος, του 2022 από το που ξεκίνησαν το πρωτάθλημα. Οκ, οκ, οκ. Άρα έχουν και την εμπειρία, έτσι έχουν ναι, και την φιλοδοξία. Πολύ ομάδα που θέτει πάντα υψηλού στόχου, ομάδα που παίζει πάντα ωραία και ομάδα που ξέρει να κάνει πολύ καλές μεταγραφές ο πρόεδρος. Και νομίζω ότι είναι και ομάδα που δύσκολα δεν θα είναι πλήρης, δεν θα έχει πολλές επιλογές. Δηλαδή να 5-6 άτομα να φτάσουν. Όχι, όχι, πάντα. Πάντα είναι, είναι δεκάτα. Ναι, 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 ναι. Πήρανε Μιχάλη Χουρδάκη okay. για playmaker, άνθρωπος που έχει πάρει πόσα τρόπαια για assist. Α, ναι. Ρεκόρ assist. Οκ, okay, άνθρωπος ρεκόρ δηλαδή. Ναι, ναι, ναι. Έχουν πάντα τους κατάλληλους ρόλους. Δηλαδή, αυτοί okay. που αρέσουν στους Jackals είναι ξέρουν πώς να χτίσουν την ομάδα. Θα πάρουν okay. το center, θα πάρουν το, okay. το τριάρι, θα πάρουν αυτά που πρέπει μια χαρά. Για να χτίσουν την ομάδα. Civilians. Δεν είναι από τη Σιβηρία. Okay. Είναι από τη Σίβηρη, να σου πω. Okay. Σχαλκινή, είναι, όντως. Έχουν εξοχικό από ό,τι καταλάβει. Η Σίβηρη είναι η πιο παλιά τοποθεσία εξοχικών στην, μαζί με τη Χανιώτη στην, σε όλη τη Χαλκιδική. Αυτό δεν το ήξερα. Τα, αυτό το έτσι εμπειρικά. Ναι, ναι, ναι. Ομάδα που ήταν αίτητη μέχρι την Παρασκευή, αλλά το χάσανε από τους Καμτζίτα Λίζαρτς, από τις Άβρες. Σε πολύ δυνατό παιχνίδι και δύσκολο. Το οποίο κρίθηκε στον πόντο. Κρίθηκε στον πόντο, ήμουν παρόν. Okay. Έκανα... Εγώ ήμουν απόν. Ναι. Καρανικόλας έβαλε 6 τρίποντα, αλλά δεν μπόρεσαν να πάρουν τη νίκη. Okay. Έκανα τα πάντα για να κερδίσουν. Και έλεξε πόσο, πάνω. Δηλαδή ψηλό σκορ ή... Ναι, ήταν, δεν το θυμάμαι, 69-66, κάτι okay, ήταν 3 πόντι, αν θυμάμαι καλά. Πάντως η διαφορά ήταν 3 πόντι στο τέλος, okay. που κρυφτεί 2-3 πόντι. Okay. Και αυτοί 317 πόντους υπέρ, 271 πόντους κατά. Αυτή okay. βέβαια είναι πιο κοντά στο goal average, είναι 46. Εδώ πέρα βλέπουμε τους Jackals να ξεχωρίζουν. Ναι. Σίγουρα δηλαδή θα πάνε αρκετά ψηλά. Και οι Jackals είναι, σου λέω, και από τα φαβορί για να φτάσουν πολύ ψηλά φέτος. Okay. Έχουν θέσει ήδη και τον πύχη από νωρίς ψηλά. Okay. Οι Σιβήριανς είναι πολύ κοντά τους. Τώρα χάσαμε από τους Καμπτζίδα Λίζαρτς, αλλά ακόμα... Κοίτα, θα έχουμε μια εικόνα έτσι λίγο ποιοι είναι πάνω, ποιοι είναι κάτω μετά τον πρώτο γύρο. Ακριβώς. 10-11 αγώνες. Ακριβώς. Τους οποίους το οποίο υπολογίζω έτσι σαν ρεκόρ λίγο μετά, πριν τα Χριστούγεννα. Ναι. Κοντά. Ακριβώς. Λίγο μετά τα Χριστούγεννα που θα έχει τελειώσει λίγο, θα έχουμε μια καλύτερη εικόνα και σε άλλο podcast θα μπορούμε να πούμε περισσότερα. Ναι. Πάντως οι Σιβήριανς στηρίζονται πάρα πολύ στο τρίποντο. Όσο οι Σιβήριανς. Οι Σιβήριανς, ναι. Okay. Με Καρανικόλα, Μαυγέρι έχουν λύσει. Να δούμε. Καμτζίτα Λίζαρτς. Δυνατή ομάδα, σκληρή. Πολύ ωραίο project. Ναι. Έχουν και μήνυμα να σου πω. Ότι ελισσόμαστε σαν τις Άβρες. Το διάβασα τώρα τελευταία στο χαρτί του. Είχε και κάτι ακόμα που δεν το θυμάμαι. Αυτό θα μας το πούν και τα παιδιά. Ομάδα, το Καμτζίτα ξέρει τι υπονοεί. Δεν ξέρω να το έχει. Όχι, δεν το έχω ψάξει. Είναι από την Πηλαία. Α, ναι. Καμτζίδα υπονοεί την Πηλαία. Α, δεν το ξέρω. Ναι, ναι, ναι. Είναι το παρατσόκλειο του δηλαδή, κάτι τέτοιο. Αντικατοπτρίζουν τον τόπο του. Α, οκ, okay, οκ. Okay, δηλαδή, okay, προερχόμαστε okay. από την Καμτζίδα, αυτό ήταν το μήνυμα. Α, οκ. Okay. Προερχόμαστε από την Καμτζίδα και λυσόμαστε σαν τις Άβρες. Α, οκ, οκ, οκ. Ξέρουν να κάνουν μεταγραφές πραγματικές Άβρες. Δηλαδή, okay. φέρανε εκεί πέρα το Λυπηρίδη που ανεβάζει πολύ μεγάλο επίπεδο την ομάδα. Ένα guard. Το playmaker. Ξέρει να πει τρέλα, τρέλα, όχι. Πολύ καλό pick and roll. Εντυπωσιακά βασίματα και λίγο το μιλάει, το σπικάρει το παράπονο. Παίζει πολύ καλά στον ένα εναντίον ενός. Πολλά τα του. Εκεί δημιούργησε, ναι. Εκεί δημιούργησε πολλά ρήγματα και στους Σιβήριανς. Ναι, ναι, ναι. Πολλά τα του. Και Καμτζίτα έτσι ανεβαίνουν πάρα πολύ. Καλό ρεκόρ, 5-1. Και okay. 5-1, όπως okay. και οι Σιβήριανς. Λίγο πιο πίσω η Phoenix που δεν το περίμενα. Εγώ περίμενα να είναι πιο ψηλά. Phoenix ναι. BC. Πάλι είναι τέταρτη βέβαια. Ναι. Πάλι ψηλά είναι. Γιατί όμως το λες αυτό. Γιατί έχουν μια πάρα πολύ ωραία ομάδα φέτος. Δηλαδή έχουν κάνει και μεταγραφές καλές. Ναι. Έχουν κρατήσει τον Δατσέρι, ο οποίος παίζει και στην Elite. Ναι. Τους Big Babes. Έχουν και τον Γκούλικα, ένα νεαρό παιδί πάρα πολύ καλό. Α, ο Γκούλικας πάρα πολύ καλός. Ναι, βέβαια. Κάτσε, ο Γκούλικας δεν παίζει κι αλλού. Και είναι και πρώτος σκόρερ, όχι, είναι από τους πρώτους σκόρερ της ομάδας. Ο Γκούλικας όχι, παίζει στους Φίνιξ, από ό,τι θυμάμαι. Α, είσαι τον μπερδεύω με άλλον που έχει παρόμοιο έτσι πει. Πάντως έχουν και τον Τζαπάρα τον Πέτρο, τον έχουν κρατήσει 21 πόντους ανά αγώνα. Οκ. Δεν το συζητάμε. Άρα έχουν καλό σκόρερ. Πραγματικό σκόρερ. Ναι, βλέπω εδώ πέρα έχουν την καλύτερη επίθεση μαζί με τους Λίζαρτς, 338 πόντια. Ναι, γι' αυτό σου λέω, μου φαίνεται περίεργο. Και έχουν δεχτεί μέχρι στιγμής 3 ήττες. Κοίτα, 4-3. Αν είχαν μία ήττα λιγότερο θα ήταν 5-2. Οπότε ίσως να μην ήταν πολύ σκληρό. Χάσανε μία αναμέτρηση και αμέσως το ρεκόρ αυτό έτσι λίγο πέφτει. Κοίτα, πάντως το μεγαλύτερο ρόλο στο μπασκετάκι πάντα το παίζουν πώς παίκτες απαρτίζουν την ομάδα κάθε φορά. Okay. Τώρα, άμα έχουν ελλείψεις okay. και δεν εμφανίζονται πάντα ίδιοι. Ναι, γιατί δεν μπορείς να κάνεις φάουλ, δεν έχεις χημεία. Και αυτό, αλλά δεν μπορείς, ναι, δεν μπορείς να έχεις και τις κατάλληλες επιλογές. Το πιο μεγάλο ρόλο πάντως στο μπασκετάκι ανέκαθεν το παίζει πώς είναι κάθε φορά στο γήπεδο. Κατάλαβα. Ναι, οι παρουσίες δηλαδή ναι. και η συνέπεια των παικτών. Και θα πρέπει να πούμε στα παιδιά, σε όλους, ότι το να παίζει με 5 παίκτες δεν είναι μόνο θέμα αντοχής, είναι και θέμα κινδύνου. Δηλαδή, μπορεί να γίνει κάτι. Και να υπάρχει μια μισή ρολά. Άρα θα πρέπει να φροντίζουν να έχουν τουλάχιστον 1-2 παίκτες
ή αλλιώς ανθρώπων να συζητήσουν αναβολή. Δεν ξέρω αν επιτρέπεται. Γίνεται, ναι, αλλά πρέπει να δεχτεί και η άλλη ομάδα. Α, οκ, εντάξει. Ναι. Αλλά συνήθως δεν μια-δύο φορές τώρα, εντάξει, τι να μου. Ναι, βέβαια. Δηλαδή δεν είναι πιο ωραίο να παίρνεις ένα μάτι τώρα στα χαρτιά, εντάξει. Ναι. Okay. Συμβαίνει και στις καλύτερες οικογένειες. Εννοείται, φυσικά. Πάμε και στους Spacers. Ναι. Οι Spacers πάρα πολύ καλή μέχρι στιγμής. 5 νίκες, μία ήττα. Οκ, δυνατή. Αναμένεται με ακόμα μια νίκη να περάσουν τους Phoenix, αλλά δεν ξέρουμε τώρα με ποιους παίζουν. Τα χαρακτηριστικά της ομάδας. Ομάδα που τρέχει πολύ στους ευνηδιασμούς. Ωραία. Έχει το Στεριόπουλο, ο οποίος παίζει και στους Σικάριο στην Elite by τον Αλέξανδρο. Ναι. Okay. Τον Αλέξανδρο ακριβώς. Ναι. Έχουν Λαζαρίδη, έχουν κάνει και καλές προσθήκες. Ωραία. Υπάρχει ένα παιδί ψηλό, έτερος Λαζαρίδη της παρέας. Okay, okay. Ο οποίος αναμένεται να κάνει πολλές ζημιές αν παραμένει στην ομάδα. Πολύ συμπαθητική. Και αυτή η ομάδα που ξεκίνησε από το 0, δηλαδή. Φέτος ήρθανε. Όχι, έχει 1,5 χρόνο. Α, okay. Δύο χρόνια, από το 2020. Παλιά καραβάνα, οκ. Okay. Η μία ήταν διαδεχόταν την άλλη πάλι στέλιο. Okay. Και κατάφεραν με μεταγραφές της τελευταίας στιγμής να αλλάξουν το σκηνικό και να παίρνουν αρκετές νίκες. Και είχαν φτάσει να μπαίνουν στα play-off. Ωραία, σου. Ομάδα που ξεκίνησε, ας επιτραπεί έκφραση, σαν καρπαζόης πράκτορας. Εντάξει. Και κατάφεραν στην πορεία να γίνουν πάρα πολύ δυνατή ομάδα. Ωραία, μια χαρά. Αυτά τα είναι πάντα πολύ ωραία πρώτα και πολύ ωραίες ιστορίες να τις διηγήσει. Πάμε και στου Μαμούθ. Και αυτή πολύ συμπαθητική ομάδα. Και αυτή η λάτρης των ζών, εδώ αγαπά τα μαμούθ. Και λίγο μαμάκες. Θα μπορούσε. Τρεις νίκες. Ναι. Τρεις νίκες, τρεις ήττες. Τρεις νίκες, τρεις ήττες. Ομάδα με σταθερό κορμό που φέτος έχουν πάρει και τον Γιαγκόπουλο, ένα καλό σωτέρι τριών κόρεων, που δίνει κάποιες λύσεις στην ομάδα. Ο Γιώργος Μακρύς, παίκτης προπονητής, πάντα είναι παρόν για την ομάδα του. Απλά αυτό που δεν καταλαβαίνω στον Γιώργο τον Μακρύ είναι για ποιο λόγο κάθεται πολλές φορές στον πάγκο και δεν παίζει τόσο πολύ. Δηλαδή είναι ένας παίκτης τόσο καλός, ποιοτικός, ο οποίος δεν θέλει να παίζει τόσο πολύ. Μήπως του αρέσει πιο πολύ η άλλη. Μάλλον αναλαμβάνει και ρόλο προπονητής στην ομάδα, οπότε κάθεται και τα βλέπει απ' έξω τα πράγματα λίγο. Πάντως είναι συμπαθητική ομάδα, μπορεί να κάνει ζημιές, έχει κάνει κατά καιρούς πολύ καλές νίκες. Κοντέρα να σταίσει για τους Jackals, τις πρώτες αγωνιστικές που το θυμάμαι, χάσανε στα σημεία, γύρω στους 8 πόντους αν θυμάμαι καλά. Μιλάμε για μια ομάδα που άμα έχει συνέπεια μπορεί να κάνει πολύ μεγάλη νίκη. Ωραία, και μπορεί να είναι κρυφό outsider. Project, ναι, ακριβώς, κρυφό outsider στα play-off. Γιουγκοπλάστικα. Γιουγκοπλάστικα είναι και αυτή καιρό στο μπασκετάκι. Τρεις νίκες, τρεις ήττες. Να πούμε ότι η Γιουγκοπλάστικα, για όσους δεν ξέρουν μπασκετικά, είναι η μόνη ομάδα που έχει κάνει 3 στα 3 κατακτήσεις back-to-back κύπελλο πρωταθλητριών 88-89-90. Και έχει δημιουργήσει πολλούς φαν. Ναι, Κούκο, τράτζα και δεν συμμαζεύεται. Και φτιάχνει και τη φράτζα. Φτιάχνει και τη φράτζα, ναι. Οπότε είμαστε full με γιουγκοπλάστικα για ονομασία. Άρα γέρνει πλάστικα προς τη γιουγκοπλάστικα. Γιουγκοπλάστικα, ναι. Ομάδα που από όσο θυμάμαι συνδυάζει με τον Ταλέγκο. Δεν τους έχω σφυρίξει. Εγώ δεν τους έχω δει φέτος. Έχουν ένα παίκτη. Έχω να σου πω ένα παίκτη εδώ πέρα, Στέλιο, ο οποίος έχει παίξει σε πάρα πολύ ψηλό επίπεδο και μάλιστα έχει παίξει στον Ηρακλή. Ποιος? Ο Καπετάνιος. Καπετάνιος. Ναι, Καπετάνιος ο Γιάννης. Γιάννης Καπετάνιος, ναι. Ο οποίος είναι καιρό στην ομάδα, την πονάει πάρα πολύ στην ομάδα. Ναι. Ένα ωραίο project με ανθρώπους οι οποίοι είναι και προπονητές στο μπάσκετ. Ωραία. Έτσι όπως ο Κεσίδης, ο Κώστας. Ναι. Και έχουν κι άλλους. Και ο Γιάνναρος, αν θυμάμαι καλά, είναι προπονητής. Ωραία. Ο Κώστας. Είναι μια ομάδα. Των προπονητών. Είναι μια ομάδα που από ό,τι είχα μάθει παλιότερα είναι πατεράδες παιδιών. Ωραία. Που αυτοί όλοι συσπηρώθηκαν και δημιουργήσαν έτσι μια ομάδα για να παίξουν. Άρα εξού και η ευνομασία, γιατί δεν ήταν, δεν είναι τόσο εύκολο να επιλέξεις μια ομάδα με τόσο ακριβώς μεγάλο παρελθόν. Άρα τους δίνω τον credit της ονομασίας και μάλλον ξέρουν αυτό που ανέφερε. Ομάδα που έχει κάνει και μεγάλες προκρίσεις στο παρελθόν. Έχουν αποκλείσει Anatolian Jazz παλιότερα. Α, okay. Δηλαδή σε πολύ μεγάλο. Μιλάμε για μεγάλο μεσόωρο ηλικίας. Μιλάμε για, ναι, για σχετικά μεγάλο μεσόωρο ηλικίας. Άνω του 40. Ναι. Και είναι, όπως είπα, πατεράδες, οι οποίοι συσπηρώθηκαν μέσα από τον Ηρακλή, από όσο θυμάμαι. Α, οκ, 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 οκ. Όπως και ο καπετάνιος που είπαμε ότι έχει παίξει τον Ηρακλή, άρα είναι μια ομάδα που έχει σχέση. Και ηγήθηκε το πλήρωμα του, ο καπετάνιος. Ακριβώς. Είναι ο καπετάνιος της ομάδας. Της ομάδας, ωραία. Και τώρα πάμε στους Golden Rail Warriors. Πάει τρένα. Στα τρένα. Πάει τρένα η ομάδα. Πάει τρένα, ακριβώς. 4-2. Καλά πάει, εντάξει. Καλά πάει. 4 νίκες, 2 ήττες, δεν το λες άσχημες. Όχι. Φιδαράκης 18,5 πόντους, δεν τους έχω δει τα παιδιά. Γκαντιτζικίδης, τον θυμάμαι το καλοκαίρι, 12 πόντους. Okay. Ομάδα που έχουν λύσεις επιθετικά, όσο θυμάμαι, πολύ σκοράρουν. Το καλοκαίρι είχαν πάρα πολύ καλούς παίκτες, να σου πω. Είχαν παίκτες που παίζουν σε υψηλό επίπεδο. Είχαν το Σιώπη, αν θυμάμαι καλά. Το Σιώπη, ναι, παίζει και επιθετική. Και ένα ακόμα παιδί. Στη γέφυρα. Δεν θυμάμαι το επίθετο του άλλου παιδιού. Είναι μια ομάδα που είχε ένα σταθερό κορμό, όσο θυμάμαι το καλοκαίρι. Και βλέπω ήδη ότι έχουν και απαρτίες, δηλαδή εμφανίζονται παιδιά σταθερά στα παιχνίδια. Δεν έχω όμως πολύ μεγάλη γνώση του πραγμάτων. Ναι, δεν μπορώ να εκφέρω τη μεγάλη άποψη. Ωραία, Pharmaceuticals. Πάντως είναι λάτρης των Golden State Warriors. Ναι. Εξού και το όνομα. Pharmaceuticals. Παρέα, καινούργια ομάδα. Ναι. Τους είδα εγώ κανένα δύο φορές. Θέλω ακόμα χημεία.
Ακριβώς. Να αποκτήσουν. Είναι αρκετοί, έχουν γεμάτο ρόστερ. Ίσως και... να παίζουν και πρώτη φορά σε ομάδα. Ναι, να παίζουν και πρώτη φορά. Ακριβώς. Και ένα παιδί που πολύ δύσκολα θα πούμε το επιθετό του φέτος. Με στιβίρι. Θα μας συγχωρήσει άμα κάνουμε κάποιο λάθος. Τον είχα πάρει και την ένταξη. Δεν θέλει να σου πω κάτι, την ειλικρινή θέση κανείς δεν την. Εντάξει, θέλω να πω σωστά το όνομά σου, ρε φίλε. Ναι, θα προσπαθήσω το καλύτερο δυνατό να κάνω. Μα και οι ίδιοι γελάνε. Ναι, ναι, ναι. Απλά είναι ο τρόπος που θα πεις κάτι να μην προσβάλλεις τον άλλο. Όντως το έχω και εγώ με μίσο, τα γράφεις. Ναι. Δηλαδή αυτό που λέω και σε νεότερους δημοσιογράφους από την αρκετά μεγάλη εμπειρία μου, θα έλεγα, ότι δεν κακό να ρωτάς. Ρώτα να πεις κάτι σωστά. Δεν είναι λάθος. Δεν είμαστε. Ούτε ξερόλες, ούτε τα ξέρουμε όλα. Ρώτα να το μάθεις. Αν το ρωτήσεις, είναι και ασέβεια. Έχουν έρθει άνθρωποι που μου έχουν δώσει συγχαρητήρια σε άλλου είδους μεταδόσεις, σε άλλες ηλικίες, γιατί είχα την προνοητικότητα να πάω να ρωτήσω, ρε φίλε, άμα είναι ο άλλος από τα Τρίκαλα ή από το κάπου και έχει μια ιδιαιτερότητα επιθετό του, πού να το ξέρεις. Ναι, βέβαια. Ή αν δεν ξέρεις ένα επίθετο πώς γράφεται, δεν σημαίνει ότι είσαι αγράμματος. Υπάρχουν τοπικισμοί, ιδιαιτερότητες σε πολλά ονόματα και πρέπει να γνωρίζεις πώς το προφέρεις ένας τόνος που γράφει. Δεν είναι κακό. Να πρέπει να μιλάμε στα ελληνικά και να γράφουμε στα ελληνικά. Ένα επίθετο για πράγματα είναι ο Τζιτζαλής ο Γιάννης που λέγαμε και πριν από τους Σουγκαρντάντες. Okay. Δηλαδή άλλοι τον έχουν πει Τζιτζαλή, άλλοι τον έχουν πει Τζιτζάλη. Ναι. Όπως δηλαδή, και Τζιτζάνης, έτσι. Ναι. Είναι επίθετα που περιμένουν. Δεν κακό να ρωτήσεις. Τώρα μια δύο πέντε φορές, όχι θα σε πάρει το κεφάλι, αλλά ας κάνουμε κάτι σωστά που λέει ο λόγος. Ακριβώς. Και είναι κρίμα κιόλας να εντάξει, κάνουμε το λάθος. Γιατί τα επίθετά μας, τα ονόματά μας, καλώς ή κακώς είναι και η ταυτότητά μας. Ακριβώς. Εντάξει. Τώρα εσύ μπορεί να είσαι ξανθιώτης γιατί είσαι από την Ξάνθη. Και δεν έχω πάει στην Ξάνθη. Δεν το έχεις πάει. Αυτό είναι το κορυφαίο. Δηλαδή να σε λένε έτσι και να μην έχεις πάει. Ναι. Αυτό τώρα πού το πας. Δύο νίκες, τέσσερις ήττες οι Pharmaceuticals. Εντάξει, θέλουν δουλειά ακόμα. Εντάξει, πήραν κάποιες νίκες. Από την επωνυμία τους φαίνεται ότι έχουν και παίρνουν και αρκετά σουτ. Ναι. Και πολλές φορές όταν τραυματίζονται πάνε και στο ΙΚΑ. Ναι, αφού είναι φάρμα. ΙΚΑ. Α. Αλλά δεν έχουν ανάγκη γιατί έχουν το φάρμα. Ίσως να είναι και από φάρμα, έτσι. Από φάρμα, ναι, ναι. Κάτσε να δω την τρίτη στο Στάρμι πώς έχει κανένα. Ναι. Και πάμε σε ακόμα ένα ζωικό βασίλειο. Ωραίοι παίκτες, μπασκετική παρέα. Ναι. Τα ξέρω τα παιδιά. Με τα αδέρφια. Αυτή, αυτό έλεγα Στέλιο, αλλά μια μέρα δεν. Μπορείς να τους ξεχωρίσεις. Όχι. Έχουν νομίζω τα περισσότερα ζευγάρια αδερφών στο ναι, μπασκετάκι. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, έχουμε. Κράτα λίγο αριθμό. Γιουλομίδης. Ένα. Ναι. Ο Εφρεμίδης έχει αδερφό, τον ξέρω. Τον Ιωαννίδη. Είναι πολύ καλό παιδί, αλλά δεν βόλευε να έρθει. Ναι. Τον έχω δει στο γήπεδο βέβαια να έρχεται okay. Για την ομάδα του. Μπούτσικας, δύο δεύτερο. Ναι. Ο Άρμπας. Ο Μπούτσικας, ο ένας παίζει πολύ με πλάτη και τα τρίποντα. Ο Άρμπας είναι και ο Γηματούλης λίγο πιο. Μέσα παίζει. Άρα είναι ωραία τύπη. Ναι, είναι καλά παιδιά. Μπάρμπα, τρίτο ζευγάρι αδερφών. Δηλαδή μιλάμε για πάρα πολλά αδέρφια. Μάλλον είναι τρία τα ζευγάρια αδερφών. Προφανώς είναι ομάδα οικογένεια. Ναι. Εδώ μιλάμε πραγματικά, δηλαδή είναι κυριολεκτικά ομάδα οικογένεια. Και που λες, Μουταλίδης 11,4 πόντους, Εφρεμίδης 10,8 πόντους. Δύο διψήφοι δηλαδή. Ακριβώς. Και ομάδα με συνέπεια, δηλαδή εμφανίζονται στο γήπεδο, είναι πάντα παρόν. Κάτσε λίγο να δούμε και τους Hoopers και να δούμε λίγο κάποια. Πες λίγο για τους Hoopers, αν και βλέπω. Οι Hoopers τελικά μηδενίστηκαν, δεν μπορούσαν να συνεχίσουν γιατί δεν είχαν την απαρτία, δεν μπορούσαν δεν να έχουν άτομα. Ωραία, άρα δεν έχουμε να πούμε και κάτι. Δεν κάνουμε άρα, μια σούμα των πραγμάτων. Άρα να πούμε ότι η Jackals είναι ITD 6-0. Ναι. Και η Σουγκαρντάντης 5-0. Και η Σουγκαρντάντης 5-0. Και η Μπασκετόσαυρη 6-0. Και η Μπασκετόσαυρη, ναι. Α δούμε πότε θα τελειώσει αυτό το αίτητο. Ναι, εντάξει. Και οι Bad Boys αίτητοι, αλλά έχουν τρεις νίκες μόνο γιατί έχουν τρία μάτς. Γιατί έχουν τους αναβολές. Αυτό δεν το ξέρω, Στέλιο. Αυτό στους αρμόδιους. Αυτά ναι. Όλα στους αρμόδιους φορείς. Θα κάνω ρεπορτάζ να ρωτήσω και θα τους πω ναι. Πού είστε, παιδιά. Και είναι Never Again αίτητοι. Never Again αίτητοι. Ναι, ναι. Έχουν καλή ομάδα. Έχουν καλή ομάδα. Ναι. 4-0. Έχουν καλή ομάδα. Ξαναπέζει λίγο κάποια γενικά στοιχεία έτσι για τη. Και η Titans ITT 5-0 έχουμε ναι, okay. Για το ναι. Πώς, πότε ολοκληρώνεται η κανονική περίοδος στο σύστημα. Συνολικότερα η κανονική περίοδος τελειώνει γύρω στο Μάρτιο-Απρίλιο. Okay. Κάπου εκεί. Μετά έχουμε τα play-off. Ναι, δηλαδή... ζευγάρια, ένα 8 προφάει. Ναι. Okay. Οι 8 πρώτες ομάδες προκρίνονται. Ο 1 ως τον 8 παίζουν. Ναι. Διπλοί αγώνες. Ποια ανεβαίνουν και πέφτουν. Δεν πέφτουν. Δεν πέφτουν, εδώ είμαστε ναι. Development. Ή κάνω λάθος. Α, όχι, πέφτουνε. Γιατί το χρόνο θα σχηματιστεί Development 2. Α, δεν το ξέρω. Θα έχουμε καινούριο βέβαια. Όπως έχει δηλαδή το, ναι. Το NBA την D-League. Ναι. Όπως έχει η Elite δηλαδή τη Master. Ναι.
Σε περίπτωση που η ομάδα κερδίσει την άνοδο δεν επιθυμεί να αγωνιστεί στην Master League, αυτομάτως λέει θα αγωνιστούν στην Development 2. Ωραία. Με τους περιορισμούς των παιχτών. Για να υπάρχει μια έτσι δικαιοσύνη, που σωστό είναι. Και έτσι που λέει ότι έχουμε και καμία. Οι ομάδες που θα βγουν 1, 10 και 11, συγγνώμη σε διακόπτω, είναι στην Development League 2. Okay. Οκ, μήπως υπάρχει και καμία σκέψη και δεν μας λένε ότι μπορεί να δημιουργηθούν και ομάδες γυναικείες. Ομάδες. Στο δάθμο γυναικείων. Πρωτάθλημα γυναικείο δεν ξέρω. Μα είναι ένα ωραίο project να γίνει. Λοιπόν, αυτά λοιπόν. Νομίζω κάπου εδώ φτάσαμε στο επιμήθειο. Ακριβώς. Νομίζω ότι τα καλύψαμε όλα. Νομίζω πολύ καλά. Και να το ακούσετε, τις φωνάρες μας, τις αγριοφωνάρες μας. Λοιπόν, Γιώργος Ξανθιώτης. Και Στέλιος Παρθενάκης, Στέλιο, χάρηκα πάρα πολύ. Και εγώ χάρηκα. Μαζί σου για αυτό το, για αυτό το project. Ωραία, και εγώ δεν έγινε τίποτα. Όλοι ισοδύναμοι είμαστε. Καλή συνέχεια σε όλους. Συνεχίζουμε τα podcast. Καλή συνέχεια.